Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος και σας καλωσορίζω στο κανάλι. Για την ασθένεια που θα μιλήσουμε σήμερα, δέχομαι πάρα πολλές ερωτήσεις στα σχόλια. Η ψωρίαση είναι χρόνια πάθηση του δέρματος που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ανθρώπους. Τα συμπτώματα της μπορεί να περιλαμβάνουν έντονη ξηρότητα, απολέπιση και ερυθρότητα του δέρματος. Αν και η σύγχρονη ιατρική προσφέρει θεραπεία για ανακούφιση του προβλήματος, υπάρχουν και φυσικά μέσα που μπορεί να βοηθήσουν στη σύνθετη θεραπεία του προβλήματος. Σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για μερικά από αυτά που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πάντα με συμβουλή του γιατρού σας. Μια πολύ δύσκολη ασθένεια, λιγότερο μελετημένη. Η επιστήμη ακόμη δεν ξέρει πραγματικά αίτια εμφάνισης αυτής της ασθένειας στους ανθρώπους. Παίζει μεγάλο ρόλο η υγιεινή ζωή και σωστή διατροφή, φρούτα, λαχανικά, θαλασσινά, ψάρια πλούσια σε ωμέγα 3, ξηρούς καρπούς. Όλα αυτά μπορεί σημαντικά να βοηθήσουν τον οργανισμό στην αντιμετώπιση της ασθένειας αυτής. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω κάποια βότανα που μπορεί να βοηθήσουν σε συνδυασμό με τα φάρμακα την κατάσταση των ασθενών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έχημα από άνθη καλέντουλας ως κομπρέσα για ερεθισμένο δέρμα. Χαμομήλι έχει καταπραϊντικές και αντιφλεγμονώδες ιδιότητες. Είχα κάνει για το χαμομήλι ένα βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Το επόμενο φυτό είναι το χελιδόνιο του Μέγα και γι' αυτό το φυτό είχα κάνει 2-3 βίντεο. Είναι γνωστό για τις θεραπευτικές ιδιότητες κατά των δερματικών παθήσεων. Το χυμό από αλόε βέρα μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας στο δέρμα για να μειώσει την ξηρότητα και το κνισμό. Το πράσινο τσάι που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ ισχυρό θεραπευτικό βότανο, να το ξέρετε. Έχει αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Προστατεύει την καρδιά μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση της ψωρίασης. Ναι, θα πρέπει να ξέρετε ότι πράσινο τσάι περιέχει καφείνη, όπως και το μαύρο τσάι, όπως και ο καφές. Τα φυσικά έλαια, όπως το έλαιο της καρύδας ή ελαιόλαδο, είναι εξαιρετικά για την ενυδάτωση της ξηρής και ερυθισμένης επιδερμίδας. Τα λάδια αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και με βότανα, δηλαδή έγχυμα βοτάνων. Για παράδειγμα, ρίγανη μέσα στο ελαιόλαδο. Είχα κάνει βίντεο πώς κάνουμε λάδι από ρίγανη. Μανιτάρι τσάγα, είχα κάνει και για αυτό το μανιτάρι βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Το τσάι από μανιτάρι τσάγα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής και στην ενίσχυση ανασωπητικού συστήματος. Τα νατσέτο ή πείσμα χρησιμοποιείται για το καθαρισμό του δέρματος και την ενίσχυση της αναγέννησης. Η πείσμα καθαρίζει και τον οργανισμό από διάφορα παράσιτα. Ζενσένκ βοηθάει στην ενίσχυση του ανασωπητικού συστήματος και στη μείωση της φλεγμονής. Το ζενσένκ, χρυσή ρίζα, βασιλικός πολτός, είναι προσαρμογόνα ουσίες πολύ δυνατές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης πάρα πολύ καλό είναι λάδι υποφαγές.
Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και βοηθάει στην θρέψη του δέρματος. Υπάρχει και μία θεραπεία με πίσα ξύλου. Είναι μία παραδοσιακή μέθοδος, αλλά τώρα αν θα σας το πω πώς το φτιάχνω, θα με κράξουν πάλι στα σχόλια, θα με λένε τι λέει αυτός και τα λοιπά. Ας το αφήσουμε αυτό. Ήδη σας έδωσα αρκετές συνταγές. Και τέλος θα ήθελα να σας πω ότι η ψωρία είναι πολύ δύσκολη πάθηση, αλλά με γιατρική θεραπεία, αλλά και με φυσική θεραπεία μπορεί σημαντικά να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρώπων που πάσχουν από αυτή την ασθένεια. Βρείτε μια λύση που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς, πάντα με καθοδήγηση και συμβουλή του γιατρού σας. Σας χαιρετώ όλους, θα τα πούμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας!